Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, μια δύσκολη βραδιά η απόψινή. Είναι αλήθεια ότι αυτά τα οποία γίνονται εκεί στη Γερμανία με τον Παπανδρέου και την Μέρκελ δεν προμηνύουν και πάρα πολλά καλά για όλους εμάς εδώ στην πατρίδα. Ας ελπίσουμε κάπως να βελτιωθεί η κατάσταση, γιατί και τις τελευταίες φορές που πήγε στη Γερμανία ο Πρωθυπουργός, τελικά το αποτέλεσμα των επισκέψεών του ήταν περισσότερες περικοπές σε μισθούς, σε συντάξεις, αυξήσεις φόρων και όλα τα σχετικά. Φαίνεται πλέον ότι οι Γερμανοί μας έχουν βάλει στο μάτι, οι Ευρωπαίοι μας έχουν βάλει στο μάτι με όλα αυτά τα καμώματα της κυβέρνησης εδώ και ένα χρόνο, με τους Τιτανικούς, με τα χίλια δυο. Φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, να δούμε τώρα τι θα γίνει από εδώ και μπρος. Να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα και βεβαίως να ξέρουμε ότι σε καμιά περίπτωση εμείς οι Έλληνες δεν πρέπει να χάνουμε το θάρρος και την αισιοδοξία μας. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να σας πω αυτές τις κρίσιμες ώρες. Να περάσουμε όμως σε ένα θέμα που εδώ και περίπου 24 ώρες πραγματικά, από όσο είμαι και σε θέση να γνωρίζω, έχει προκαλέσει αναστάτωση στην κυβέρνηση και πρόκειται για τις περίφημες μη κυβερνητικές οργανώσεις. Τις οργανώσεις δηλαδή εκείνες, τις οποίες τουλάχιστον την περίοδο 1999-2004, όταν ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν Υπουργός Εξωτερικών, τις είχε επιχορηγήσει, ακούστε, με 69 εκατομμύρια ευρώ, 68.971.000, κάτι τέτοιο. Κοντά 69 εκατομμύρια ευρώ είχε δώσει στις πιο απίθανες μη κυβερνητικές οργανώσεις. Όμως τι γίνεται? Από μία έρευνα που κάναμε και θα δείτε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί τι ακριβώς συνέβη, αυτή τη φορά φαίνεται ότι τα λεφτά, όχι φαίνεται, έτσι είναι, τα λεφτά δεν τα φάγαν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Τα λεφτά τα φάγανε κάποιοι αξιωματούχοι του Υπουργείου Εξωτερικών, στενοί συνεργάτες από ό,τι φαίνεται του Πρωθυπουργού, γιατί την εποχή εκείνη αυτοί οι οποίοι μοιράζανε τα λεφτά το 2001, το 2002, το 2003, αυτοί που μοιράζαν τα λεφτά στις μη κυβερνητικές οργανώσεις, στενοί συνεργάτες του τότε Υπουργού Εξωτερικών και σημερινού Πρωθυπουργού ήταν. Χρεώσανε λοιπόν, ακούστε, χρεώσανε μία μη κυβερνητική οργάνωση, την Οικολογική Κίνηση Δράμας, την χρεώσανε με 532.500 ευρώ. Αν δείτε, και θα το παρακολουθήσετε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, τα κοιτάπια του Υπουργείου Εξωτερικών, αυτά τα οποία μας προσκόμισε ο κύριος Δρούτσα στην ερώτησή μας, γιατί τον ρωτήσαμε πριν από κανένα μήνα, πείτε μας τι λεφτά δώσατε και σε ποιες μη κυβερνητικές οργανώσεις. Δώσανε λοιπόν 532.500 ευρώ, αυτό μας είπε ο κύριος Δρούτσας, στην μη κυβερνητική οργάνωση Οικολογική Κίνηση Δράμας. Δημοσιεύσαμε λοιπόν αυτά τα στοιχεία στην ιστοσελίδα μας, μας πήραν ανάστατοι άνθρωποι. Τι λέτε ρε παιδιά, εμείς δεν πήραμε ποτέ αυτά τα λεφτά. 84.000 ευρώ πήραμε όλα και όλα. Φαίνεται τα υπόλοιπα χαθήκαν στον δρόμο. Παρακολουθήστε το ρεπορτάζ και αμέσως μετά θα το συζητήσουμε με εκλεκτούς καλεσμένους και βεβαίως πάντα με τη Γιώτα Στεφανίδου που έχουμε στην παρέα μας. Πάμε να δούμε πρώτα το ρεπορτάζ. Τα μέλη της μη κυβερνητικής οργάνωσης Οικολογική Κίνηση Δράμας ψάχνουν τα αρχεία τους της χρονικής περίοδου 1999-2004. Έχω την απόδειξη. Τα πήραμε 18.000 μια φορά και 13.500 την άλλη. 7.12 το 4 και 8.12 με μια μέρα διαφορά ήταν. Κατεβαίνουν μαζί μας ακόμα και στα υπόγεια του νεοκλασικού κτηρίου στη Δράμα, όπου στεγάζονται για να βρουν οποιοδήποτε παραστατικό αφορά στην επίμαχη περίοδο 1999-2004. Πρέπει να ψάξουμε τώρα να βρούμε τις αποδείξεις, τι εισπράξαμε εδώ, για να μπορούμε να δικαιολογήσουμε το αυτονόητο ότι δεν εισπράξαμε αυτά τα λεφτά ποτέ που κατηγορούμαστε ότι εισπράξαμε. Όλα ξεκίνησαν από αυτή την ερώτησή μας προς την σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Σύμφωνα με την απάντηση του Δημήτρη Δρούτσα, την περίοδο 1999-2004, επί Υπουργείας Γιώργου Παπανδρέου, δόθηκαν συνολικά στις μη κυβερνητικές οργανώσεις 68.971.978 ευρώ. Σύμφωνα με την ίδια απάντηση του Δημήτρη Δρούτσα,
η οικολογική κίνηση δράμας εισέπραξε συνολικά το 2002 και το 2003 532.500 ευρώ. Όταν αυτά τα στοιχεία αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα μας, η αντίδραση της οικολογικής κίνησης δράμας ήταν άμεση και οργισμένη. Ποτέ δεν πήραμε αυτά τα λεφτά. 1500, όσο λέει. Μετάκι από το υπερχοδέ. 13.500 στους 7.12 του 4 και 18.000 στους 8.12 του 2004. Ο Κυριάκος Δωματζόγλου, καθηγητής φυσικής, από τους πρώτους Έλληνες που ανέδειξαν την σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος, ήταν πρόεδρος. Υπήρχε κάποιο τεχνικό πρόβλημα στο βίντεο. Μπορούμε να δούμε όμως αναλυτικά την ερώτηση την οποία είχαμε κάνει προς τον κύριο Δρούτσα, για να μας την δείξει ο σκηνοθέτης, την ερώτηση την οποία είχαμε κάνει στον κύριο Δρούτσα. Τον είχαμε ρωτήσει από το Δεκέμβριο να μας πει πόσα είναι τα λεφτά τα οποία έχουν μοιραστεί στις διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις. Δεν μπορούμε να δούμε ακόμα την ερώτηση, θα τα δούμε λοιπόν σε λίγο. Εν πάση περιπτώσει, το συμπέρασμα ποιο είναι? Το συμπέρασμα είναι, αυτή είναι και η ερώτηση, το συμπέρασμα ποιο είναι? Το συμπέρασμα είναι ότι οι άνθρωποι χρεωθήκανε με 532.500 ευρώ και στην ουσία στην οικολογική κίνηση δράμας εισπράξαν μόνο 84.000 ευρώ. Τα υπόλοιπα χαθήκανε στο δρόμο. Αυτό λοιπόν είναι πραγματικά ένα θέμα στο οποίο κάποια στιγμή η κυβέρνηση θα πρέπει να μας απαντήσει και να μας απαντήσει το Υπουργείο Εξωτερικών. Πάμε όμως να τα συζητήσουμε αυτά με τους καλεσμένους μας. Έχουμε μαζί μας τη Γιώτα Στεφανίδου, βεβαίως πάντοτε μαζί μας στην εκπομπή, την Μαρία Παπαπαναγιώτου, δημοσιογράφο, και τον Κώστα Κατσαφάδο, αντιπρόεδρο της ΟΝΕΔ. Θα ήθελα να ξεκινήσω από σένα, Κώστα Κατσαφάδο, και να μου πεις, όλα αυτά που ακούγονται για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, πραγματικά ένα νέον άνθρωπο όπως είσαι εσύ, πώς θα αντιμετωπίζει όλη αυτή τη διασπάθηση του δημόσιου χρήματος? Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Να καλησπερίσω όλους τους τηλεθεατές και τις τηλεθεάτρες που παρακολουθούν σήμερα την εκπομπή σας. Είναι γεγονός ότι όλα όσα αποκαλύπτεται για την περίοδο 1999-2004 για τις χρηματοδοτήσεις των μη κυβερνητικών οργανώσεων, μία περίοδο που πρέπει να τονίσουμε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου, ο σημερινός Πρωθυπουργός, πραγματικά μας αφήνουν άναυδους. Είναι πραγματικά εξοργιστικό, θα μπορούσα να πω, το γεγονός, η εξοργιστική απάντηση μάλλον του Υπουργού του κ. Δρούτσα, όταν δεν μπορεί να μας πει που πήγαν 450.000 ευρώ κατά την περίοδο που ήταν Υπουργός Εξωτερικών ο Πρωθυπουργός της χώρας, ένας Πρωθυπουργός που θα βαρύνεται πάντοτε για το ότι έβαλε τη χώρα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ένας Πρωθυπουργός που στερεί την ελπίδα και το χαμόγελο από το πρόσωπο του Έλληνα πολίτη. Για κάποιους νέους ανθρώπους, το γεγονός ότι τότε στην περίοδο εκείνη έγινε και το μεγάλο πάρτι, όπως ξέρεις, το μεγάλο πάρτι και φαγώθηκαν όλα αυτά τα λεφτά, πώς αντιμετωπίζει η δική σας γενιά, η γενιά των σημερινών 20άριδων, 30άριδων, όλη αυτή την κατάσταση, Κώστα? Κοιτάξτε, πιστεύω ότι οι νέοι άνθρωποι πλέον έχουν μια γενικότερη απαξία για τους πολιτικούς και για την πολιτική. Στρέφουν την πλάτη τους, γυρνάνε την πλάτη τους μάλλον απέναντι σε όλα τα κόμματα. Γιατί καλώς ή κακώς και το κόμμα το οποίο εκπροσωπώ, η νεολαία της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και, και τα υπόλοιπα κόμματα, κυρίως τα κόμματα εξουσίας όμως, έχουν κάνει λάθη, έχουν κάνει παραλήψεις. Ο νέος άνθρωπος πλέον έχει πάρα πολύ ψηλά κριτήρια στις επιλογές του. Το ζήτημα για όλους εμάς είναι να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας, να προσπαθήσουμε να πείσουμε, να κάνουμε την αυτοκριτική μας, να αποδεχθούμε τα λάθη μας και επιτέλους κάποια στιγμή να καταδικάσουμε ξεκάθαρα συμπεριφορές υποκριτικές όπως αυτή του σημερινού Πρωθυπουργού, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ένα βήμα πιο μπροστά. Εγώ θα σας πω, κύριε Αντινόπουλε, ότι μόλις εχθές η ΟΝΕΔ σε συνεργασία με τη Δάπνου Δουφουκού και τον ΑΕΗ και τον ΤΕΙ κατέθεσε μια ολοκληρωμένη πρόταση παιδείας. Θα θέλαμε να μας πεις για αυτά, Κώστα. Το βασικό σύνθημα της καμπάνιας μας για αυτή τη νέα πρόταση παιδείας είναι ότι αλλάζουμε νοοτροπία, αλλάζουμε παιδεία. Και εδώ θέλω να σταθώ. Θέλω να σταθώ στο πρώτο κομμάτι. Αλλάζουμε νοοτροπία. Εμείς στην ΟΝΕΔ έχουμε αποφασίσει ότι θα αλλάξουμε νοοτροπία. Γιατί τέτοια φαινόμενα και τέτοιες συμπεριφορές ήταν που οδήγησαν την Ελλάδα εδώ που είναι αυτή τη στιγμή. Γιώτα Στεφανίδου, έχεις κάνει την έρευνα για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Για πες μας, πώς έγινε τότε το μεγάλο φαγωπότη?
Ξεκίνησε πολύ ελπιδοφόρα. Είναι ένας θεσμός που εισήγαγε ο Γιώργος Παπανδρέου, υπουργός εξωτερικών τότε. Πολύ δημοφιλή στην Αμερική, ξενόφερτος. Πολλοίς κόσμος την είχε δει θετικά όλη αυτή την ιστορία τότε. Όμως με την πάροδο των χρόνων δυστυχώς δεν κύλησαν έτσι τα πράγματα. Ειδικά σε εκείνη την περίοδο χάθηκαν εκατομμύρια ευρώ από μη κυβερνητικές οργανώσεις ανύπαρκτες, που δεν υπήρξε κανένας έλεγχος και δεν υπήρχε καμία αδιαφάνεια στο χειρισμό κονδύλιων. Σε κάποιο διάστημα δεν ήταν καν σαφές οι πηγές χρηματοδότησης. Μάλιστα, τα τελευταία στοιχεία το 2009, κατά το 2009-2010, την χρονιά που ήταν η χειρότερη περίοδος κρίσης, θεωρούμαστε τυχεροί που ξοδεύτηκαν για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις 5.726.000 ευρώ. Είναι το 1 εκατομμύριο για τον Ινδικό ωκεανό, είναι για το Αζερμπαϊτζάν, είναι για προγράμματα, για προγράμματα μεταποίησης ντομάτα στην ακτή Ελεφαντοστού, για ενίσχυση τηλεοπτικού σταθμού στην Κούβα, για προαγωγή χριστιανισμού στη Βόρεια Κορέα και ούτω καθεξής. Όλα αυτά λοιπόν είναι λεφτά τα οποία δοθήκανε. Αυτά είναι πρόσφατα. Είναι μεταξύ από τον Οκτώβριο 2009, του 2009 σήμερα. Με κυβέρνηση Πασόκ, με υπουργό εξωτερικών αρχικά τον Γιώργο Παπανδρέου και μετά τον κύριο Δρούτσα. Ξοδέψανε λοιπόν σε περίοδο μνημονίου, σε περίοδο κρίση, σε περίοδο. Στη χειρότερη χρονιά της κρίσης. Ακριβώς, στην περίοδο που κόβουν τους μισθούς και τις συντάξεις των Ελλήνων, πόσα, 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Και 69 εκατομμύρια ευρώ το 1999 μέχρι το 2004. Μαρία Παπαναγιώτου. Αργύρη, το αγαπημένο σου, η αγαπημένη σου ενασχόληση είναι η πόλεμη και αυτό το ξέρουμε όλοι πια εδώ και χρόνια και συνάδελφοι και ο κόσμος. Τώρα είναι ο πόλεμος πολιτικής. Ακριβώς και τα χαρακόμματα. Ξέρεις πολύ καλά ότι κάτω από τέτοιες συνθήκες οι μη κυβερνητικές όταν πραγματικά κάνουν έργο και μιλάω για το ανθρωπιστικό έργο κάτω από δύσκολες συνθήκες όπου συνήθως πρέπει να συμβληθούν και πολλές προσπάθειες από πολλές χώρες και αυτές δεν είναι οι εντεταλμένες ας πούμε αποστολές κάποιων υπουργείων εξωτερικών, υγείας και ούτω καθεξής. Οι μη κυβερνητικές τουλάχιστον εμείς από ό,τι τις ξέρουμε από το χώρο της υγείας είναι η γέφυρα ανάμεσα σε αυτά που το κράτος και ο κρατικός μηχανισμός δεν μπορεί να κάνει και σε αυτά που περιμένει ο πολίτης. Στις ελλείψεις του κρατικού μηχανισμού. Ακριβώς. Και είναι και τι τελικά πεπραγμένο και τι τελικό προϊόν φτάνει στον πολίτη. Δηλαδή, είναι ένα ρουχαλάκι που θέλει ήθελε ένα παιδάκι στη Βοσνία ή τώρα που θέλει στη Λιβύη, ας πούμε, ή που στείλαμε στην Αίγυπτο. Αυτό, πρώτον, έχει ένα κονδύλι που θα πρέπει να καταγράφεται και να ελέγχεται από τους φορείς χρηματοδότησης, αν μιλάμε για κάποια διαφάνεια. Εδώ λέμε ότι δεν πήγαν τα λεφτά και πήγανε και. Αυτά. Τα ακούμε μέσα στη δημοσιογραφία, τα ξέρεις Αργύρη, τώρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια και σε συνεχή η ροή, ας πούμε. Μαρία, δεν καταγράφεται τίποτα, δεν δίνεται κανένας λογαριασμός και δεν συνδέεται με τίποτα το ποσό που δίνεται με το παραγόμενο έργο. Το παραγόμενο έργο έχω την αίσθηση ότι δεν. Κανένας λογαριασμός σε κανέναν. Και δεν γίνεται καν ανάγλυφο, δεν υπάρχει πολλές φορές ούτε καν επιχάρτου. Υπάρχουν μη κυβερνητικές. Δεν υπάρχει καν μη κυβερνητική οργάνωση. Έχουν συμβεί και τέτοια περιστατικά. Εν πάση περιπτώσει. Έχει τύχει λόγω του χώρου της υγείας και του εθελοντισμού που θυμάζει Αργύρη από πολύ παλιά χρόνια και από τότε και πριν από το 99 ακόμα, όταν δημιουργόταν αυτή η ομοσπονδία όλων των εθελοντικών οργανώσεων, πολλές από τις οποίες είναι μη κυβερνητικές εθελοντικές οργανώσεις. Υπάρχει πραγματικά ένα καταπληκτικό κομμάτι προσφοράς στην ελληνική κοινωνία με θέληση των πολιτών να συμμετέχουν και να δώσουν και αυτό στο διπλανό τους και στον συνάνθρωπο, το οποίο δυναμητίζεται από όλα αυτά τα σκάνδαλα και από όλη αυτή τη λάσπη που τελικά δεν αφήνει ούτε ένα ρουχαλάκι να πάει στον πονημένο. Και δεν είναι λίγα τα σκάνδαλα, Μαρία. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να σταθώ σε αυτό που είπε η κυρία Παπαναγιώτου, ότι μέσα από αυτή τη συζήτηση σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αφορήσουμε τη λειτουργία των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Μα είναι θεσμός διεθνής που επιδοτείται και διεθνώς, όπως ξέρετε. Δυστυχώς όμως είναι πραγματικά τραγικό το γεγονός στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής να μην ξέρουμε πόσες μη κυβερνητικές οργανώσεις δρούν στην Ελλάδα. Είπαν ότι είναι μεταξύ 20 και 30 χιλιάδων οργανώσεων. Αυτό είναι άλλο ένα φαινόμενο της ελληνικής κοινωνίας, είναι άλλο ένα φαινόμενο το πώς λειτουργεί το κράτος. Ότι υπάρχει ένα κράτος μπάχαλο και κάποια στιγμή ίσως θα έπρεπε να υπάρξει και ένα μητρό μη κυβερνητικών οργανώσεων. Τι μητρό, Κώστα. Μα είναι δυνατόν να μην υπάρχει ένα αντίστοιχο πληθυσμό με το δικό μας, όπως στην Ολλανδία και τη Δανία, δεν ξεπερνούν τις 200. Πολύ σωστά. Αυτό που λέει πληροφορεί ο σκηνοθέτης μας ότι ξεπεράστηκε το τεχνικό πρόβλημα, το ξεπεράσαμε το τεχνικό πρόβλημα. Είμαστε έτοιμοι. Για να δούμε λοιπόν ξανά το ρεπορτάζ για την οικολογική κίνηση δράμας και μετά αμέσως θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
Τα μέλη της μη κυβερνητικής οργάνωσης Οικολογική Κίνηση Δράμας ψάχνουν τα αρχεία τους της χρονικής περίοδου 1999-2004. Έχω την απόδειξη. Τα πήραμε 18.000 μια φορά και 13.500 την άλλη. 7.12 του 4 και 8.12 του, με μια μέρα διαφορά ήταν. Κατεβαίνουν μαζί μας ακόμα και στα υπόγεια του νεοκλασικού κτηρίου στη Δράμα, όπου στεγάζονται για να βρουν οποιοδήποτε παραστατικό αφορά στην επίμαχη περίοδο 1999-2004. Πρέπει να ψάξουμε τώρα να βρούμε τις αποδείξεις, τι εισπράξαμε εδώ, για να μπορούμε να δικαιολογήσουμε το αυτονόητο, ότι δεν εισπράξαμε αυτά τα λεφτά ποτέ που κατηγορούμαστε ότι εισπράξαμε. Όλα ξεκίνησαν από αυτή την ερώτησή μας προς την σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Σύμφωνα με την απάντηση του Δημήτρη Δρούτσα, την περίοδο 1999-2004, επί Υπουργείας Γιώργου Παπανδρέου, δόθηκαν συνολικά στις μη κυβερνητικές οργανώσεις 68.971.978 ευρώ. Σύμφωνα με την ίδια απάντηση του Δημήτρη Δρούτσα, η Οικολογική Κίνηση Δράμας εισέπραξε συνολικά το 2002 και το 2003 532.500 ευρώ. Όταν αυτά τα στοιχεία αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα μας, η αντίδραση της Οικολογικής Κίνησης Δράμας ήταν άμεση και οργισμένη. Ποτέ δεν πήραμε αυτά τα λεφτά. 1.500, όσο λέει. Μετάκι από το υπεχοδέ. 13.500 στους 7.12 του 2004 και 18.000 στους 8.12 του 2004. Ο Κυριάκος Δωματζόγλου, καθηγητής φυσικής, από τους πρώτους Έλληνες που ανέδειξαν την σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος, ήταν πρόεδρος της Οικολογικής Κίνησης Δράμας την επίμαχη περίοδο. Αυτά λέει το Υπουργείο Εξωτερικών. Εσείς τελικά πόσα λεφτά πήρατε? Μόνο 84. 84.000 ευρώ. Μόνο 84.000. Εισπράξαμε από το Υπουργείο Εξωτερικών για την δημιουργία αυτών των προγραμμάτων 84.000 ευρώ. Για καλή τύχη της Οικολογικής Κίνησης Δράμας, οι συμβάσεις με το Υπουργείο Εξωτερικών βρέθηκαν στα υπόγεια. Άρα λοιπόν έχουμε δύο συμβάσεις χρηματοδότησης συνολικού ύψους 105.000 ευρώ. Σωστά. Εσείς πόσα πήρατε από αυτά? Εμείς πήραμε 84.000 ευρώ. Το Υπουργείο αρνήθηκε να μας πληρώσει την τελευταία δόση, παρότι εμείς είχαμε κάνει τη δαπάνη και στείλαμε τα τιμολόγια. Και όμως, σύμφωνα με την απάντηση του ίδιου του Δημήτρη Δρούτσα στην ερώτησή μας, η Οικολογική Κίνηση Δράμας πήρε από το Υπουργείο Εξωτερικών όχι 84.000, αλλά 532.500 ευρώ. Το ερώτημα βεβαίως είναι, ποιος πήρε τα υπόλοιπα? Φαίνεται όμως εδώ ότι τα έχετε πάρει όμως. Αυτό θα πρέπει δεν μπήκε να ποτέ στα ταμεία σας. Ποτέ, αυτό θα πρέπει να το απαντήσει το Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν έχουμε καμία σχέση με αυτά τα ποσά εμείς. Ας αποδείξουν, εμείς έχουμε και τις αποδείξεις, έχουμε και τις συμβάσεις. Ας αποδείξει αυτός που λέει ότι τα έδωσε, σε ποιον τα έδωσε. Σε ποιον τα έδωσε, δηλαδή ποιος τα πήρε, είναι το ερώτημα στο οποίο πρέπει τώρα να απαντήσει το Υπουργείο Εξωτερικών. Καταλάβατε δηλαδή τι πάθανε οι άνθρωποι? Καταλάβατε. Η Οικολογική Κίνηση Δράμας, πρέπει να σας πω, Κώστα, Μαρία και Γιώτα, ότι είναι μια οικολογική κίνηση η οποία είναι 20 χρόνια. Οι άνθρωποι κάνουν σημαντικό έργο. Είχαν μάλιστα εκδώσει ένα βιβλίο, ένα πολύ έτσι καλέσθητο λεύκωμα με παιδικά σχέδια. Συγκεντρώσαν 5.000 παιδικά σχέδια από όλες τις χώρες των Βαλκανίων, με αντικείμενο, τέλος πάντων με θέμα μάλλον των σχεδίων αυτών, την ειρήνη, το περιβάλλον και την αλληλεγγύη των λαών. Ήταν εκείνη την περίοδο, είχε ήταν ακριβώς όλο το έργο. Που ήταν πολύ σημαντικό έργο, γιατί μόλις είχαν τελειώσει οι πόλεμοι στα Βαλκάνια. Κάναν λοιπόν όλα αυτά οι άνθρωποι. Μετά κάναν δεύτερη έκδοση, πάλι με κείμενα Βαλκάνιων συγγραφέων και τέλος πάντων απλών πολιτών, με θέμα πάλι την ειρήνη στα Βαλκάνια. Εκδώσαν τα βιβλία και τα λευκώματα σε όλες τις γλώσσες των Βαλκανίων. Κάνανε διάφορα συνέδρια για το ζήτημα αυτό, που σε μια ευαίσθητη περιοχή της πατρίδας μας και σε μια ευαίσθητη χρονική συγκυρία, όπως ήταν οι αρχές της δεκαετίας του 2000, αμέσως μετά την αιματηρή για τα Βαλκάνια δεκαετία του 1990, ήταν σημαντικό έργο. Ανεβάζω λοιπόν εγώ στην ιστοσελίδα την απάντηση που μου έδωσε ο κύριος Δρούτσας, που φαίνεται ότι οι άνθρωποι είχαν πάρει 535.000 ευρώ, με παίρνουν τηλέφωνο, ήταν ανάστατοι.
Ήταν ανάστατη. Ευτυχώς ανάμεσα σε όλα αυτά που είχαν κάνει, που κράτησαν και τις αποδείξεις. Και σηκώθηκα και πήγα στην Δράμα την προηγούμενη Παρασκευή, κατάλαβες. Σηκώθηκα και πήγα στην Δράμα να τους γνωρίσω. Γιατί αισθανόμουν και κάπως εκτεθειμένος απέναντί τους. Πάω λοιπόν και ευτυχώς είχαν κρατήσει τις δύο συμβάσεις. Μπορούμε να τις δούμε. Δύο συμβάσεις είναι το αρχείο που λέει Δράμα. Να δείτε δηλαδή ότι οι δύο συμβάσεις οποίες υπέγραψαν είναι για 105.000 ευρώ. Και από αυτά τους κόψανε και την τελευταία δόση. Δηλαδή αναγκαστήκανε λίγο πολύ και βάλαν και από την τσέπη τους. Και τώρα έρχονται οι άλλοι και τους λένε 535.000 πήρατε. Είναι προφανές ότι κάποιοι στο Υπουργείο Εξωτερικών, διότι τότε πραγματικά και από ρεπορτάζ της εποχής, ήταν μια στενή ομάδα ανθρώπων του τότε Υπουργού Εξωτερικών και σημερινού Πρωθυπουργού, οι οποίοι μοιράζαν τα λεφτά στις ΜΚΟ. Να μας πούν λοιπόν πού πήγαν τα υπόλοιπα. 448.500 ευρώ, Κώστα Κατσαφάρο. Απάντηση έχετε λάβει από τον αρμόδιο Ορίστε. Υπουργό. Αυτή είναι η μία σύμβαση την οποία υπέγραψαν με το Υπουργείο Εξωτερικών. Η μία ήταν 45.000 και η άλλη 60.000. Μπορούμε να δούμε και τις δύο συμβάσεις. Απάντηση, κύριε Ντινόπουλε, έχετε λάβει. Καμία απάντηση, αγαπητέ Κώστα Κατσαφάδο, και δεν είναι η πρώτη φορά αυτός. Η μόνη απάντηση που πήρα, να το διευκρινίσω, η απάντηση που πήραμε ήταν η γραπτή απάντηση που μας λέγανε λίγο πολύ ότι σε 4 χρόνια μοιράσαν 69 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό δεν μπορούσαν να το κρύψουν. Ήτανε αυτή η τάση της εποχής τότε, μέχρι το 2004, είναι η κυβερνητική κίνηση, εν πάση περιπτώσει, και με το πέπλο του εθελοντισμού νομίζω ότι είχε μια εύνοια γενικότερα. Δεν θα έλεγε όμως κανείς ότι οι μη κυβερνητικές ξαφνικά τις είδαμε να πάβουν να υπάρχουν και να πάβουν να υπάρχουν και στα πράγματα και στις διαφημίσεις και το και εκεί. Αυτό εγώ που θα έλεγα με συμπάθεια σε όλο αυτό το σκάνδαλο που ανακάλυψε Σαργύρη πάλι, είναι ότι μου φαίνεται ότι επειδή τελικά έκανε επιτυχημένο έργο η συγκεκριμένη μη κυβερνητική οργάνωση, εξού και διωγγώθηκε το ποσό που φάνηκε ότι έλαβε. Αυτό το έχουμε δει να συμβαίνει σε πάρα πολλούς χώρους. Μα και γι' αυτό το λόγο επέλεξαν τη συγκεκριμένη μη κυβερνητική οργάνωση. Θα σας πω και κάτι ακόμα. Γιατί πραγματικά έπιασε τον μύτο και έπιασε στην άκρη του νήματος. Το μεγάλο βαγοπότη, ξέρετε που έγινε. Έγινε με πρόσχημα, Κώστα, Γιώτα και Μαρία, την ευαισθησία για τα Βαλκάνια. Με βάση λοιπόν αυτή την ευαισθησία, τι κάναν. Καταρχήν δώσαν 6 εκατομμύρια ευρώ, 6 εκατομμύρια ευρώ για αποναρκοθετήσεις στη Βοσνία. Σου λέει, ποιος θα μας πει, ρε παιδιά, ότι είναι κακό πράγμα ή εν πάση περιπτώσει ξοδεύουμε λεφτά για αποναρκοθετήσεις. Σώνουμε ανθρώπους. Ελληνική πατέντα, ελληνική ΜΚΟ για αποναρκοθέτηση. Ναι. Μόνο ελληνική ΜΚΟ για αποναρκοθέτηση. Ευτυχώς. Για αποναρκοθέτηση. Να. 6 εκατομμύρια ευρώ. Πόσες... Ευαισθησία στα Βαλκάνια, Γιώτα, το καταλαβαίνεις. Δεν πάει μιλήσει κανένας. Τι να πεις. Και πόσες ΜΚΟ για τους ανθρώπους, για τα θύματα από τις Νάρκες, από τα Βαλκάνια. Εν τω μεταξύ, τι γινότανε τότε. Πηγαίναν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, κάναν τις αποναρκοθετήσεις, κάναν σημαντικό έργο. Αλλά το βεβαίωνε ο ΟΗΕ. Ξέρετε ότι, Κώστα μου, ο ΟΗΕ συνδέθηκε η παρουσία του στα Βαλκάνια, το έχω ζήσει και το ξέρω και εγώ και άλλοι συναδελφοί που καλύπταμε τους πολέμους εκείνη την εποχή, με πολύ μεγάλα οικονομικά σκάνδαλα. Άνα από αυτά ήταν και οι βεβαιώσεις που δίνανε σε μη κυβερνητικές οργανώσεις που ναρκοθετήσατε μία πόλη και δεν είχαν αποναρκοθετήσατε 10 πόλεις, είχαν αποναρκοθετήσει 2 χωριά. Εγώ και Αντινόπουλε θέλω να σας κάνω μια ερώτηση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα το οποίο αναφέρεστε. Τα χρήματα όλα αυτά τα οποία λέτε είναι χρήματα τα οποία είχαν έρθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να απορροφηθούν σε δράσεις μη κυβερνητικών οργανώσεων ή ήταν χρήματα από το κρατικό κορβανά. Από τη θέση του εκπροσώπου της νεολαίας, δεν μπορεί να μην την ξέρετε αυτή την ερώτηση. Και υπάρχουν επιδοτήσεις για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Μα επειδή το γνωρίζω αυτό, τα συγκεκριμένα χρήματα από πού ήταν, αυτό θέλω να ρωτήσω. Άκουσε Κώστα, τα συγκεκριμένα χρήματα ήταν από εθνικούς πόρους και από ευρωπαϊκά προγράμματα. Αυτό όμως που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι το ότι ήταν ευρωπαϊκά προγράμματα. Δεν σημαίνει, και πολύ καλά έκανες και την έκανες την ερώτηση, δεν σημαίνει ότι μπορούμε να τα ξοδεύουμε και τα δίνουμε σε μετέρους. Γιατί πρέπει να αποδίδονται. Ακριβώς, κάποιοι χειριζόταν και χειρίζονται αυτό το κουβάρι που λέγεται διεθνής επιδότηση με τη συμμετοχή του ελληνικού κράτους και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις για υλοποίηση δράσεων. Που επαναλαμβάνω, εγώ επιμένω, πάρα πολλές από τις δράσεις αυτές είναι απολύτως απαραίτητες. Ναι, το είπαμε και μάλιστα και εγώ είπα από την αρχή της συζήτησης ότι να μην κατηγορήσουμε τη δράση και τη λειτουργία των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Αλλά με αυτή την απάντηση που σας έδωσε ο κύριος Δρούτσας, κύριε Ντινόπουλε, καταλαβαίνετε για ποιο λόγο έχουν γυρίσει οι νέοι την πλάτη τους απέναντι στην πολιτική. Α, έχετε δίκιο.
Διότι τότε εκμεταλλευτήκαν αυτοί οι άνθρωποι, αν πάτε και τους ζήσετε από κοντά στη Δράμα. Είναι άνθρωποι ιδεολόγοι. Ασχέτως που ανήκουν πολιτικά. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Είναι άνθρωποι ιδεολόγοι, οι οποίοι δώσαν την ψυχή τους. Ο κύριος, ο πρώην πρόεδρος, ο πρόεδρος της εποχής εκείνης που τον είδατε να μιλάει, ο κύριος Κυριάκος Ντομετζόγλου, είναι ένας αξιοσέβαστος πολίτης της Δράμας. Είδαν λοιπόν κάποιοι στο Υπουργείο Εξωτερικών, από ό,τι φαίνεται και όπως είπες Μαρία, ότι κοίταξαν να δεις αυτοί κάνουν έργο. Κάνουν λευκόματα, κάνουν εκείνα. Δεν πήγαν οι άνθρωποι να φάνε. Στάσω να τους χρεώσουν άλλο μισό εκατομμύριο ευρώ, το οποίο να τα βάλουμε εμείς στις τσέπες μας. Δηλαδή μπορεί να έπαιξαν σε κάποιο πρόγραμμα ευρωπαϊκό με την συνεργασία των αρμοδίων και ξέρεις, αυτή είναι η ειδική σπουδή, Αργύριο, όπως γνωρίζεις. Πρέπει να είσαι πολλά χρόνια σε αυτό το χώρο για να γνωρίζεις πώς να μαγειρεύεις τις δράσεις των μη κυβερνητικών. Ήταν η στενή ομάδα. Μπορεί να συμμετείχε η συγκεκριμένη μη κυβερνητική οργάνωση σε κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα εν αγνία της. Να βγήκανε χρήματα και να μην τα πήρε ποτέ. Ενδεχομένως. Εικασίες κάνουμε, γιατί είδαμε πάρα πολλά όλα αυτά. Αλλά το δεδομένο είναι ότι 448.500 ευρώ χαθήκαν από το Υπουργείο Εξωτερικών καθώς πηγαίναν προς τη Δράμα. Ποιοι τα φάγανε στο Υπουργείο Εξωτερικών, πρέπει επιτέλους να μας πούν. Και κλείνουμε το θέμα, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, με την επισήμανση ότι παραδώσαμε σήμερα τα στοιχεία και στην αρμόδια εισαγγελία και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Πάμε για ένα διάλειμμα, θα επανέλθουμε. Αυτά λοιπόν με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, δηλαδή είναι κανείς να γελάει, να στεναχωριέται. Πραγματικά φανταστείτε δηλαδή. Δώσανε και κλείνουμε με αυτό, γιατί έχουμε μπροστά μας, έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη Πεπέ, πρόεδρο της ΟΡΜΕ. Καλησπέρα πρόεδρε, τα είδες. Τι να πούμε τώρα, ας μην συνεχίσουμε με αυτό, γιατί πραγματικά μας λυπεί όλους 69 εκατομμύρια ευρώ να δώσουν. Τέλος πάντων. Συμπεντέμιση είπαμε. Συμπεντέμιση και βάλε και βάλε. Αν μου επιτρέπετε κύριε Ντινόπουλε, ναι, μόνο μια παρένθεση, επειδή είστε εν ενεργεία βουλευτή στο Κοινοβούλιο. Καλό θα ήταν να καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να δημιουργηθεί ένα νέο ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο. Γιατί είπαμε ότι η λειτουργία των μη κυβερνητικών οργανώσεων είναι απαραίτητη εντός εισαγωγικών για μια σύγχρονη κοινωνία. Συμφωνώ μαζί σου, Κώστα μου. Συμφωνώ μαζί σου και πρέπει να και πω ότι. Δρομολογείτε κάτι τέτοιο. Και σήμερα που είχαμε τη συζήτηση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, υπάρχει μια τέτοια έτσι. Πώς να το πει κανείς, υπάρχει μια σύμπνοια στο ζήτημα αυτό. Επειδή έχω δει περίπου όμως το τι προτείνει η κυβέρνηση, νομίζω ότι θα συνεχίσουν να λειτουργούν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις κάτω από ένα θολό τοπίο που λειτουργούν αυτή τη στιγμή. Δεν θα τους αφήσουμε όμως εδώ πέρα, δεν θα τους αφήσουμε. Εν πάση περιπτώσει, αν θέλουν τώρα να συνεχίσουν να μοιράζουν λεφτά για τον Ινδικό ωκεανό, 1 εκατομμύριο ευρώ που δώσανε πριν από 1,5 μήνα, εν πάση περιπτώσει, αν νομίζουν ότι μπορούν να το συνεχίσουν αυτό, είναι γελασμένη Κώστα μου. Είναι γελασμένη Κώστα μου. Ή όπως πολύ σωστά είπε συνεργάτη δάσας για την προώθηση του χριστιανισμού που στη Βόρεια Κορέα. Όλοι ξέρουμε ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Δημήτρη, να πω κι εγώ για άλλο θέμα. Σήμερα εγώ να πω πραγματικά ότι εκφράζω τον προβληματισμό μου. Καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Ντινόπουλο, στον δημοσιογράφο Ντινόπουλο, γιατί θεωρώ πραγματικά ότι ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ξέρεις ότι το παλιό χουί δεν ξεχνιέται. Έτσι, έτσι. Αλλά πραγματικά με προβληματίζει το ότι μια τόσο μεγάλη αποκάλυψη δεν είχε την ανταπόκριση από άλλα κανάλια. Όχι, προβληματίζει. Εντάξει τώρα, δεν είναι και το ζήτημα. Εμένα τώρα, όχι, είναι ένα ζήτημα που έχει να κάνει με την ίδια τη διαφάνεια και τη λειτουργία των. Και με πολλά εκατομμύρια ευρώ. Και με πολλά εκατομμύρια σε περίοδο κρίσης. Εμένα, πρόεδρε, αν μου επιτρέψει ως νέος άνθρωπος, αυτό που με προβληματίζει πολύ περισσότερο είναι όχι η αποσιώπηση του γεγονότος από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά η απάντηση του Υπουργού Εξωτερικών μεσούσης μιας τρομερής οικονομικής κρίσης. Που αν θέλετε θα μπορούσαμε να συζητήσουμε όχι μόνο την οικονομική πτυχή αυτής της κρίσης, αλλά η κρίση που περνάει όλη η ελληνική κοινωνία απέναντι σε όλους τους θεσμούς της, απέναντι αν θέλετε και η πολιτική την κρίση την οποία περνάει και που μας οδήγησε σε αυτή την οικονομική κρίση. Ας πάμε. Δημήτρη, πρόεδρε, πες μας τώρα τα πιο έτσι θερμά νέα. Είχαμε σήμερα απεργία, συνεχίζεται αύριο, 48 έχετε. Λοιπόν, εμείς ως εκπαιδευτικοί έχουμε κηρύξει και σήμερα και αύριο 48 απεργιακή κινητοποίηση. Σήμερα είχαμε το πανεκπαιδευτικό μας συλλαλητήριο, δώσαμε δηλαδή μεγαλύτερο βάρος σε ένα μέτωπο που έχει διαμορφωθεί με γονείς, μαθητές, δασκάλους, καθηγητές απέναντι σε αυτή την πολιτική και τις συνέπειες που έχει στον χώρο της εκπαίδευσης. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι εδώ και το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχει με αφορμή, αν θέλετε, την οικονομική κρίση μια τρομερή επίθεση, μια πρωτοφανή επίθεση θα έλεγα, σε δικαιώματα συνδικαλιστικά, εργασιακά, κοινωνικά των εργαζομένων.
και ασφαλιστικά. Η κυβέρνηση του Πασόκ έχει φέρει τεράστιες μεταβολές. Χρησιμοποιώντας ακριβώς σαν πρόσχημα αυτή την κρίση. Είναι χαρακτηριστικό ότι βλέπουμε γύρω μας ουσιαστικά και η δημόσια περιουσία να ξεπουλιέται και ο κοινωνικός ιστός να διαλύεται. Ετοιμάζονται να... οι αλλά δεν θα τους αφήσουμε. Έτσι, ούτε έτσι. Και να τους αφήσουμε. Και να προστίθονται συνεχώς καινούρια δυσβάστακτα βάρη στις πλάτες αυτού του λαού. Με πρόσχημα, επαναλαμβάνω, μια κρίση και με βάση την πολιτική που έχει επιλέξει η κυβέρνηση, αυτή την πολιτική που ονομάζουμε εμείς πολιτική του μνημονίου. Και βέβαια. Όχι, είναι μια... όλη η Ελλάδα πια. Έτσι, όλη η Ελλάδα. Είναι μια πολιτική. Να δεις του Πασόκ τι λένε. Το... Να δεις του Πασόκ τι λένε. Το δυστύχημα, κύριε Ντινόπουλε. Δεν μπορούν οι άνθρωποι, συγγνώμη σε διακόπτω, δεν μπορούν ορισμένοι βουλευτές του Πασόκ. Δεν μπορούν να βγουν στους δρόμους. Είδες τι έγινε χθες με τον Πρωτόπαπα. Που, εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος, να το πούμε και έτσι, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος είναι, ευπρεπέστατος είναι. Τέλος πάντων, δεν είχε και τώρα κάποια υπουργική θέση. Ξέρεις τι του φωνάζανε. Πήγε να φάει και στο 17 τώρα ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, ξέρεις τι του φωνάζανε. Το σύνθημα ποιο ήταν, πηγαίναν για το ρέπα. Ο οδηγός, του φωνάζανε οι εργαζόμενοι στις αστικές συγκοινωνίες. Το σύνθημα, ξέρετε ποιο ήταν, φίλες και φίλοι, ακούστε. Τι σκεφτήκαν εκείνη την ώρα. Για να δείτε δηλαδή πόσο ευρηματικός είναι ο ελληνικός λαός, ειδικά σε τέτοιες περιόδους. Ο οδηγός 700 ευρώ και εσύ τρως τον αστακό. Αυτό ήταν το σύνθημα. Ο οδηγός 700 ευρώ και εσύ τρως τον αστακό. Βεβαίως ο Χρήστος Πρωτόπαπας, είπε άνθρωπος, βγήκε χθες στο Έξτρα. Ήμουνα και εγώ εκεί, είπε ότι δεν έτρωγε στακό, έτρωγε πρασόριζο. Δεν είναι έγκλημα να πάει κάποιος να φάει. Αλλά για να δείτε που έχει φτάσει πλέον η οργή και η αγανάκτηση. Πολλές φορές θα μπορούσε να πει κανείς και ο θυμός της κοινωνίας. Συγγνώμη, σε διαφωνώ. Θα συμφωνήσω μαζί σου απόλυτα, εσύ ως δημοσιογράφος και ως πολιτικός που βγαίνει προς τα έξω. Πρώην δημοσιογράφος και ως πολιτικός που βγαίνει προς τα έξω, έχεις εικόνα. Εμείς και εγώ που μπορώ και βαδίζω ακόμα ελεύθερα στους δρόμους, σας λέω ότι η οργή συνεχώς αυξάνεται, διότι αντιλαμβάνεται πλέον ο κόσμος ότι από αυτές τις θυσίες δεν έχει να περιμένει τίποτα. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Αυτό είναι το χειρότερο, ότι Δημήτρη. Αυξάνεται συνεχώς το δημόσιο χρέος, κλείνουν μαγαζιά, βαθαίνει η ύφεση. 42 δις αυξήσαν το δημόσιο χρέος το 2010. Έτσι. Το ακούτε αυτό. Όλες, συγγνώμη, σε διακόπτω και πάλι. Όλες οι στερήσεις που περάσαμε το 2010, οι περικοπές σε μισθούς, σε συντάξεις, οι αυξήσεις της φορολογίας, είχαν σαν συνέπεια το δημόσιο χρέος να αυξηθεί 42 δις. Συνέχισε, πρόεδρε. Έτσι είναι. Πες μας έτσι για τα είναι. Σχολεία που κλείνουν. Λοιπόν, εγώ θα πω το πες μας για τον Καλλικράτη στα σχολεία. Θα μιλήσω για τις συνέπειες αυτής της πολιτικής του μνημονίου στην εκπαίδευση. Ξεκινάω με αυτό που προβλέπει ο προϋπολογισμός, ο φετινός προϋπολογισμός, ένα πρωτοφανές νούμερο, αναφέρομαι στο 2,75% κάτω από το 3% του ΑΕΠ που προβλέπεται σε δαπάνες για την εκπαίδευση. Είναι πρωτοφανές, είναι ρεκόρ 35 ετίας. Τι συνέπειες έχει αυτό? Αυτές οι περικοπές στις δαπάνες. Καταρχήν, περικοπή των προσλήψεων σε εκπαιδευτικούς. Πέρυσι ήταν μια χρονιά στην οποία παρά τη μεγάλη αύξηση του αριθμού συναδέλφων οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν, δεν έγιναν προσλήψεις. Έγιναν γύρω στις 1.450 προσλήψεις στον χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Την επόμενη χρονιά και με βάση τα στοιχεία που έχουμε, θα γίνουν πολύ λιγότερες προσλήψεις και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, επιβάλλει την ανάγκη προκειμένου να καλύψει κανείς αυτή την πραγματικότητα, να προχωρήσει σε συγχωνεύσεις, καταργήσεις δηλαδή ουσιαστικά, σχολικών μονάδων. Στάσου ρε πρόεδρε, έτσι όπως μας τα λες δηλαδή, σημαίνει ότι επειδή δεν παίρνουν καθηγητές για να μάθουν στα παιδιά μας γράμματα, αντί να πάρουν καθηγητές, κλείνουν σχολεία. Αυτή είναι, αυτό δυστυχώς, μας λες δηλαδή τώρα. Δυστυχώς ζούμε μια υποκρισία αυτή την περίοδο. Ακούμε για παιδαγωγικούς λόγους που επιβάλλουν τις συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων. Γνωρίζουμε όμως και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, κύριε Ντινόπουλε, ότι κανένα μέτρο δεν μπορεί κανείς να το βλέπει ξεκομμένο από την κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα. Η πραγματικότητα αυτή τι λέει? Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, παρά τις δημόσιες δεσμεύσεις της και σε κανάλια και στη Βουλή, στην οποία τοποθετήθηκε σε περωτήσεις και δεσμευόταν ότι θα έχει 25 μαθητές μέγιστο αριθμό μαθητών σε κάθε τάξη, σήμερα έρχεται και επιβάλλει και προωθεί τους 30 μαθητές, στη βάση δηλαδή ουσιαστικά σε μία αίθουσα, ένα πολύ μεγάλο αριθμό, και καταλαβαίνετε πως αυτό κάνει πάρα πολύ δύσκολο το έργο του εκπαιδευτικού, προκειμένου πραγματικά να εφαρμόσει εξατομικευμένη μόρφωση έτσι, στα παιδιά. Και σε ποιες αίθουσες υπάρχουν αίθουσες, κύριε Πεπέ? Δυστυχώς η υλικοτεχνική αυτή τη στιγμή, αυτό που υπάρχει, υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις και σε αίθουσες
Και ακριβώς και μόνο προκειμένου να περικοπούν αυτές τις δαπάνες, εμείς οι πληροφορίες που έχουμε είναι προχωράει η κυβέρνηση στην ουσιαστικά κατάργηση του πάνω από 15% των σχολικών μονάδων όλης της χώρας. Το αντιληφθήκαμε πάρα πολύ γρήγορα. Το θέσαμε από τον Δεκέμβριο με ανακοινώσεις μας και με κινητοποιήσεις μας. Στην αρχή εδιαψεύδετο, στη συνέχεια βγήκε ένα χαρτί που έλεγε ότι η κυβέρνηση αυτή θα κάνει διαβούλευση, διαβούλευση δηλαδή 5 ημερών, κομικά ήταν, πράγματα. Αυτό ήταν και είπαν όλοι όχι εδώ μεταξύ. Έγινε διαβούλευση 5 ημέρες και το 90% είπαν όχι. Αυτό και αυτοί προχώρησαν. Θυμίζω ότι έγινε τον Γενάρη. Ναι, είναι μια πολύ ωραία έκφραση. Κατσαφάδο θέλουν, συγγνώμη Δημήτρη Πεπέ, θέλω να μας πει ο Κώστας ο Κατσαφάδος. Είναι μια πολύ ωραία έκφραση. Επειδή δραστηριοποίησαν και πολιτικά στην περιφέρεια του Πειραιά, που είναι μια περιφέρεια, δεν ξέρω πώς το έχει φτάσει ανεργία. Τι θα γίνει εκεί πέρα, αν αρχίσουν να κλείνουν τα σχολεία, ρε Κώστα? Κοιτάξτε, δυστυχώς. Γιατί ξέρω ότι είσαι μέσα στην κοινωνία, δηλαδή και σαν νέος άνθρωπος, αλλά και σαν πολιτικοποιημένο άτομο, δυστυχώς, σαν πολιτευτής. Δυστυχώς η πόλη του Πειραιά, αλλά και ευρύτερα η περιφέρεια και τα νησιά του Αργοσαρονικού αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. Εγώ σας είπα. Μας παρακολουθούν πολλοί εκεί. Γι' αυτό πέστα μας. Εγώ κύριε Αντινόπουλε, σας είπα ότι δεν θέλω να σταθώ μόνο εκεί που πονάει. Μόνο εκεί που είναι πιο αισθητό το πρόβλημα. Στην οικονομική πτυχή της κρίσης. Αν δεν αλλάξουμε νοοτροπία, αν δεν μιλήσουμε με ειλικρίνεια στον κόσμο, αν δεν μιλήσουμε για ανάπτυξη, αν δεν μπορέσουμε να δώσουμε ελπίδα στους νέους ανθρώπους. Αν δεν μπορέσουμε να δώσουμε ελπίδα στους νέους ανθρώπους, να τους πείσουμε ότι ακόμα και αυτά τα οποία περνάνε αυτή τη στιγμή, ακόμα και αυτό το σφίξιμο παραπάνω στο ζωνάρι που λέμε να κάνουμε όλοι, θα αποδώσει καρπούς. Δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσει ο τόπος. Δεν μιλάμε καθόλου για ανάπτυξη. Κλείνει το ένα μαγαζί μετά το άλλο. Άμα πάτε στους κεντρικότερους δρόμους και της Αθήνας και του Πειραιά, αν περπατήσετε την οδό Σωτήρος για παράδειγμα ή τη Βασιλείος Γεωργίου, θα δείτε κλειστά μαγαζιά. Θα δείτε αυτούς που έχουν τα εμπορικά καταστήματα να είναι με το βλέμμα κατεβασμένο στο πάτωμα, να σκέφτονται πώς θα ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους και θα δείτε και την αβεβαιότητα των υπαλλήλων που απασχολούν στα μαγαζιά τους, αν και τον επόμενο μήνα θα έχουν δουλειά. Είναι φοβερή η ψυχολογία, αυτή η ψυχολογική βία την οποία ασκείται στον Έλληνα πολίτη για να μπορέσει η κυβέρνηση του Πασόκ να περάσει κάποια μέτρα που μερικά από αυτά, αν θέλετε να μπούμε και σε αυτή τη συζήτηση, μπορεί να είναι και σωστά. Εγώ λέω και νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε σαφές. Τα σωστά είπαμε, συγγνώμη. Τα σωστά να το στηρίξουμε. Για να δούμε τι θα αλλά παίρνουν και τίποτα. Τέλος πάντων, για πες μας Δημήτρη. Εγώ λέω το εξής. Φυσικά μπορεί κανείς να κρίνει εκ του μακρόθεν και να δει μερικά πράγματα. Εδώ όμως έχουμε μια πραγματικότητα την οποία την έχουμε ζήσει. Και ποια είναι αυτή? Αυτή η κυβέρνηση καταργεί τα αθλητικά σχολεία και τις αθλητικές τάξεις. Αυτή η κυβέρνηση καταργεί, για πρώτη φορά. Σιγά. Ναι, ναι, τα καταργεί. Καταργεί στην ουσία. Πες το ξανά να το καταλάβει ο κόσμος. Καταργεί τις τάξεις αθλητικής διευκόλυνσης, τα λεγόμενα αθλητικά σχολεία, και στα οποία φοιτούσαν 11.000 μαθητές, στέλνει στην ανεργία πάνω από 1.000 εκπαιδευτικούς συμβασιούχους του κλάδου της φυσικής αγωγής. Μα τα αθλητικά σχολεία. Τα αθλητικά σχολεία. Και παράλληλα, για να μην μείνω περισσότερο στα αθλητικά, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, να ξέρετε ότι έχουν ανασταλεί η διενέργεια των πανελλήνιων αθλητικών αγώνων. Έτσι, για πρώτη φορά. Δεν γίνονται. Λόγω υποτίθεται οικονομικής κρίσης. Αυτή η κυβέρνηση. Αλλά 1 εκατομμύριο για τον Ινδικό ωκεανό, Δημήτρη. Φαίνεται, δώσανε. Φαίνεται 1 εκατομμύριο για την οικολογική, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, την οικολογική αξιοποίηση ή τέλος πάντων την οικολογική μέρημνα στον Ινδικό ωκεανό. Δώσανε 1 εκατομμύριο ευρώ, ο κύριος Δρούτσας. Φαίνεται δυστυχώς και είναι πολιτική επιλογή, και γι' αυτό είναι που φωνάζουμε εμείς, ότι δεν μπορεί να επικαλείσει την οικονομική κρίση και να περικόπτει δαπάνες από κοινωνικά αγαθά όπως είναι η παιδεία, όπως είναι η υγεία. Είναι πολιτική επιλογή και αυτό έχει σαν συνέπεια να υποβαθμίζει την ήδη χαμηλά δημόσια εκπαίδευση. Σιγά, κάτι άλλο που θέλω να σε ρωτήσω, συγγνώμη, σε διακόπτω. Ναι. Είδα πριν από καμιά εβδομάδα, είχε έρθει ο Παπανδρέου εκεί στο Υπουργείο Παιδείας. Έχετε και 4 υπουργούς, Δημήτρη. Ναι. 4 υπουργούς παιδείας. Τέλος πάντων, τι να πω. Είχε έρθει και μιλούσε για την διαβίου μάθηση. Και μας έλεγε ότι στα σχολεία το πρωί θα πηγαίνουν οι μαθητές και το βράδυ, λέει, θα πηγαίνουν οι παππούδες και οι γονείς και δεν ξέρω και εγώ ποιοι άλλοι, δηλαδή οι παππούδες και οι γονείς των παιδιών για να μαθαίνουν και αυτοί γράμματα το βράδυ. Είναι έτσι? Και αυτό είναι η διαβίωση. Τι μας είπα? Κύριε Δινόπουλε, επειδή εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον πρόεδρο της ΟΜΕ. Θέλω να μου απαντήσει ο πρόεδρος της ΟΜΕ, αν ισχύει κάτι τέτοιο. Εγώ λέω ότι. Συγγνώμη, Δημήτρη, θα έρθω αμέσως μετά σε εσένα. Κώστα, θα έρθω αμέσως μετά σε εσένα. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, το ζήτημα της διαβίου εκπαίδευσης, το οποίο, όπως γνωρίζετε, το αναθέτει ουσιαστικά στους καινούριους καλλικρατικούς
δήμους και στις περιφέρειες, αλλά ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο ζήτημα το πώς θα λειτουργήσει αυτή η εκπαίδευση και αυτή η εκπαιδευτική διαδικασία, όταν γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τα τεράστια προβλήματα που έχουν αυτή τη στιγμή τόσο οι καλλικρατικοί δήμοι όσο και οι περιφέρειες να καλύψουν στοιχειώδεις ανάγκες όπως είναι αυτές της επιχορήγησης των σχολικών επιτροπών, που ξέρετε ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Πάρα πολύ καλά, γιατί έτσι, έχω κάνει και δήμαρχος. Ευτυχώς το λέω που είχαμε μια χρονιά τουλάχιστον μέχρι τώρα που δεν απαιτείτο μεγάλα ποσά για θέρμανση. Να σε, πριν συνεχίσουμε, μία τελευταία κουβέντα πριν μας αφήσει ο Κώστας ο Κατσαφάδος, αντιπρόεδρε ΣΟΝΕΔ. Εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω. Μία τελευταία κουβέντα, αντιπρόεδρε μου. Εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω με τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ και θα ήθελα να πω ότι όπως όλοι γνωρίζουμε, λαός χωρίς παιδεία είναι πιο εύκολα χειραγωγήσιμος. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η κυβέρνηση προσπαθεί να μειώσει τις αντιστάσεις του κόσμου. Δυστυχώς εγώ, ο οποίος ανήκω ιδεολογικά στον χώρο της κεντροδεξιάς, δεν είμαι από τους ανθρώπους που σηκώνω πάντοτε επαναστατικά λάβαρα χωρίς αιτία. Αυτή τη στιγμή όμως υπάρχει αιτία και είναι το μέλλον του τόπου. Να σε αυτή καλά. Τη στιγμή βρισκόμαστε υπό ομοίωση. Να σε καλά, Κώστα, να σε καλά. Ευχαριστώ. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Να είμαι εγώ μαζί με τον Δημήτρη τον Πεπέ στο παράθυρο. Πρόεδρε μου, θέλω να σου πω τώρα το εξής. Μου επιτρέπεις, κύριε Ντινόπουλε, για ένα λεπτό να πω. Βεβαίως. Αυτό το οποίο που έχει πολύ μεγάλη σημασία, που έχει να κάνει με τις συγχωνεύσεις και τις καταργήσεις σχολικών μονάδων. Θέλουν να μας οδηγήσουν, και γι' αυτό και θα εντείνουμε τον αγώνα μας στο επόμενο διάστημα, θέλουν να μας οδηγήσουν στην εποχή εκείνη που οι μαθητές μετακινούνται συνεχώς προκειμένου να πάνε στο σχολείο, σε μια εποχή που κάποιες οικογένειες αναγκάζονται να μεταναστεύσουν, εσωτερική μετανάστευση, προκειμένου τα παιδιά τους να παρακολουθήσουν και να φοιτούν σε ένα σχολείο και να έχουν την παρακολούθησή τους, ή ουσιαστικά να οδηγούν στη μαθητική διαρροή, δηλαδή στο ότι όταν είναι μεγάλη απόσταση ενός σχολείου, αδυνατεί πλέον μια οικογένεια να στείλει τα παιδιά της στο σχολείο. Εγώ επιμένω και εμείς επιμένουμε ότι οφείλει η πολιτεία να κάνει εκείνη την επιλογή που λέει όχι πολυπληθή σχολεία, όχι μεγάλα σχολεία θα μπορέσουν να το πετύχουν. Των 700 μαθητών, τα οποία θα δημιουργούνται οι συμμορίες που βλέπουμε στις ξένες ταινίες και ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει στο εξωτερικό σε τέτοια σχολεία. Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι στην Κοζάνη, κύριε Ντινόπουλε, αυτή τη στιγμή πάνε να δημιουργήσουν σχολεία τέρατα των 700 μαθητών με συγχωνεύσεις που επιχειρούνται και οι οποίες γίνονται εγκρυπτό. Είναι εκεί που πήγε ο κύριος Παπανδρέου και τον κράξανε πριν από 15-20 μέρες, το θυμάσαι. Εγκρυπτό. Αυτό είναι το χειρότερο. Ενώ τους έχουμε καλέσει να μας δώσουν τα στοιχεία για τις συγχωνεύσεις, αρνούνται να μας δώσουν τα στοιχεία, υποτίθεται ότι κάνουν διάλογο και καλούν τους δημάρχους και δεν δίνουν κανένα στοιχείο, όταν ουσιαστικά όλη αυτή η ιστορία της διαβούλευσης γίνεται για να νομιμοποιήσει προηλημμένες αποφάσεις. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Να πάμε πάλι στην Μαρία την Παπαπαναγιώτου. Μαρία, ξέρουμε πολύ καλά ότι γνωρίζεις άριστα τα θέματα της υγείας. Ναι. Θέλουμε πριν κλείσουμε την εκπομπή να μας πεις τι γίνεται με αυτή τη γρήπη. Είναι πραγματικά, είμαστε φαινόμενο θα έλεγα. Και σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά αυτή τη στιγμή σε σχέση και με το χάρτη όλου του κόσμου. Τρία λεπτά έχουμε. Στην Ελλάδα η γρήπη φέτος είναι κατά το μέγιστο ποσοστό, 99% σχεδόν, με δικό μου ποσοστό είναι αυτό. Κατά το μέγιστο ποσοστό τουλάχιστον των κρουσμάτων είναι ή τα έναν ή ένα. Είμαστε από τους λαούς που λόγω και της αναρχίας μας, γιατί αντισταθήκαμε στο εμβόλιο, όπως ξέρεις, και φέτος, αλλά και τη χρονιά της πανδημίας και όλη αυτή η παραφιλολογία πήραμε. Ο κόσμος τι να κάνει τώρα, πες μας. Ο κόσμος κανονικά πρέπει να εμβολιαστεί ακόμα και τώρα. Αυτό είναι που επιμένει το Κελπνό και το λέει από την πρώτη στιγμή. Εγώ πήγα στο φαρμακείο, 5.40 έχει το εμβόλιο της γρίπης. Τι να κάνουμε, Αργύρι μου. Εντάξει, δεν είπαμε ότι είναι αντιμετωπίσιμο τέλος πάντων. 5.40 μπορεί να γίνει πάντως το εμβόλιο προκειμένου από τη στιγμή. Και μπορεί να γίνει και στο ίδιο το φαρμακείο. Το δραματικό είναι ότι δεν πιστεύει ο κόσμος. Ο Έλληνας έχει μια ιδιαιτερότητα. Θεωρεί ότι το εμβόλιο θα του κάνει κακό. Πρώτον. Δεύτερον, πιστεύει ότι είναι δύσκολο απέναντι σε ένα Υπουργείο Υγείας που κάνει αυτά τα οποία κάνει τώρα. Έλα, τώρα το θέμα της πανδημίας, Αργύρι μου, ξέρεις ότι ξεκίνησε πολύ παλιότερα και το θέμα των εμβολίων είναι και διαφορετικό. Το ζήτημα είναι ότι δεν μπορεί να είμαστε εμείς ο λαός ο αγέροχος που δεν μας πιάνει τίποτα, που δεν μας χτυπάει ποτέ η γρήπη, που δεν κάνουμε εμβόλια γιατί θα τη βγάλουμε έτσι καθαρή, που δεν αυτό, που δεν ακούμε. Δυστυχώς, όταν μιλάει όλος ο πλανήτης για μια ασθένεια, οι οδηγίες είναι κοινές. Ποια είναι η εικόνα τώρα, Μαρία, και ποια μέτρα πρέπει να λάβουμε.
μιλάνε για αύξηση ακόμα κρουσμάτων, τουλάχιστον οι εκτιμήσεις των επιστημόνων, όχι του Κελπνό, των επιστημόνων που έχει γίνει για την καμπύλη της κινητικότητας της γρίπης και μέχρι πού θα φτάσει. Θεωρείται ότι και ο Μάρτιος είναι ακόμα μήνας υψηλού κινδύνου για τις μολύνσεις. Μικρές μεμονωμένες μελέτες που έχουν γίνει σε σχέση με τα σταγονίδια της γρίπης δείχνουν ότι αν κάποιος ταινιστεί τώρα σε αυτό το χώρο για μία ώρα, λένε μελέτες που έχουν γίνει για μία ώρα δυνητικά. Τα μολυσματικά σταγονίδια της γρίπης θα μπορούν να μολύνουν οποιονδήποτε άλλον έρθει σε επαφή με αυτά. Θέλω να πω ότι είναι μια κατάσταση καινούργια αυτός ο ιός, γι' αυτό και προκάλεσε και τόσο ντόρο και τόσο σάλο. Και δυστυχώς μπορεί να δημιουργήσει συμπτώματα τα οποία να λαμφάνουν. Δηλαδή να μην καταλάβουμε ότι είμαστε βαριά και ότι χρειαζόμαστε άμεση καινούργια. Γιατί είναι ένα καινούργιο ενδυναμωμένο στέλεχος του ιός. Είναι ακριβώς ο ιός ο πανδημικός και αυτός είναι ο λόγος που ξεσηκώνει συναγερμό ένα ιός που χαρακτηρίζεται πανδημία, μια γρήπη που χαρακτηρίζεται πανδημία. Μας έπιασε απότομα, όπως είπε ο Υπουργός. Γιατί δεν μας έπιασε απότομα. Έχει γίνει ολόκληρη προεργασία. Έχουμε ένα λεπτό, μας απομένει. Ένα λεπτό. Δημήτρη, πες μας η κατάσταση στα σχολεία. Συνδέστε το αυτό και με τις ελλείψεις που υπάρχει σε υλικά καθαριότητας καθημερινής χρήσης λόγω των περικοπών για να καταλάβετε ότι λένε για μέτρα υγιεινής και δεν υπάρχουν αίθουσες και τουαλέτες λοιπόν, και τα εγώ αν μου επιτρέπετε στο ένα λεπτό μισό να καλέσω όλους τους συναδέλφους, όλους τους γονείς, όλους τους μαθητές, όλους τους εργαζόμενους στην αυριανή μεγάλη πανεργατική κινητοποίηση προκειμένου να δείξουμε όλοι την αντίστασή μας και την αντίδρασή μας σε αυτή την πολιτική του μνημονίου. Να σε καλά, αυτά από τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ, από τον Δημήτρη τον Πεπέ. Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε. Να ευχαριστήσω και εσένα Μαρία και εσένα Γιώτα. Να ευχαριστήσουμε και εσάς. Να είστε πάντα καλά. Κουράγιο, θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί σας την ερχόμενη Τρίτη σε 9 το βράδυ. Ως τότε, γεια σας.